Θα καλησπερίσουμε τον προπονητή, τον κύριο Μύρωνα Παπαδάκη. Να του πούμε αρχικά τα συγχαρητήρια για την επιτυχία της αναγέννησης και την άνοδό της στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή και πραγματικά ήταν μια άκρος επιτυχημένη χρονιά για την ομάδα της αναγέννησης, η οποία ολοκλήρωσε με την πρώτη θέση την κανονική διάρκεια και βέβαια υπερασπίστηκε το πλεονέκτημα έδρας και ο στόχος τελικά επετεύχθη με την άνοδο και το εισιτήριο για τη δεύτερη εθνική κατηγορία. Ακριβώς. Ναι, η χρονιά είναι απόλυτα επιτυχημένη από όλες τις πλευρές. Όχι μόνο το αποτέλεσμα, το αγωνιστικό που καταφέραμε και τερματίσαμε πρωταθλητές, το οποίο πραγματικά είναι στην πρώτη χρονιά, την πρώτη παρουσία της ομάδας σε εθνικές κατηγορίες να καταλαμβάνει κατευθείαν άνοδο και την πρώτη θέση, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί γενικά στην ομάδα, στην οικογένεια της αναγέννησης, φτιάχνουμε βήμα-βήμα, εκτός το αντρικό τμήμα, όλη την Ακαδημία, όλο το όνομα της αναγέννησης, κάνουμε πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό φαίνεται. Είναι ένας υγιής οργανισμός και νομίζω φαίνεται με τη δουλειά που έχει προηγηθεί και σίγουρα περιμένουμε πράγματα και στο μέλλον. Όταν ξεκίνησε η φετινή χρονιά, κύριε Παπαδάκη, με τον κορμό που ήδη υπήρχε από την Τρίτη Εθνική, με τις προσθήκες που έγιναν, με την παρουσία έτσι και έμπειρων παικτών που προσέδωσαν στην ομάδα έτσι αυτό το κάτι παραπάνω, η αλήθεια είναι ότι μας προειδεάζατε για το τι θα έπρεπε να περιμένουμε μέσα στην χρονιά και πραγματικά επιβεβαιώθηκε. Ναι, σίγουρα. Κρίμα μάλιστα ότι είχαμε βλέψεις υψηλές για την ομάδα. Πιστεύουμε πάρα πολύ στους αθλητές μας. Τα παιδιά που πέρυσι ήταν στην ομάδα και μας ανέβασαν κατηγορία ήταν στην ουσία και φέτος οι πρωταγωνιστές. Οι ίδιοι πάλι μας ανέβασαν. Είναι παιδιά πολύ καλοί παίκτες, με πολύ υψηλές παραστάσεις. Και σε συνδυασμό με τις προσθήκες που είχαμε, με τα παιδιά, τα πολύ έμπειρα παιδιά που ήρθαν στην ομάδα, νομίζω ότι από την αρχή της χρονιάς είχαμε βλέψεις υψηλές. Βέβαια, ήταν η πρώτη μας παρουσία στις εθνικές κατηγορίες, οπότε προχωρούσαμε ταπεινά. Αλλά όλοι μέσα μας δεν το κρύβουμε ότι από την αρχή, εξ αρχής, είχαμε στόχο να πρωταγωνιστήσουμε. Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε ότι η αναγέννηση ήταν από τις πιο σταθερές ομάδες του πρωταθλήματος. Σημείωσε 18 νίκες και μόλις 4 ήττες στην κανονική διάρκεια. Πήγατε στα play-off με αυτό το πολύτιμο, θα λέγαμε, πλεονέκτημα έδρας που φαντάζομαι ότι ήταν και το ζητούμενο για τη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης. Κάνατε το 2-1 επί του Πορφύρα, φτάσατε στο παιχνίδι με την Ηλιούπολη, κανένα περιθώριο την προηγούμενη Κυριακή στην αντίπαλη ομάδα και πήρατε βέβαια το εισιτήριο. Ναι, πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει μια εξαιρετική πορεία σε όλο το πρωτάθλημα. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά. Τελειώσαμε τον πρώτο γύρο με μία μόνη νικήτα εκτός έδρας κιόλας, με την ομάδα της Πεντέλης. Νομίζω ότι δείξαμε εξ αρχής τις προθέσεις μας. Εκτός τα αποτελέσματα ήταν και το μπάσκετ που παίζαμε, νομίζω ήταν πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο και νομίζω το έχουν αναγνωρίσει και οι περισσότερες ομάδες με τις οποίες αγωνιστήκαμε. Στο δεύτερο γύρο κρατηθήκαμε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με μόλις 3 ήττες και μετά ετοιμαστήκαμε για τα play-off που ήταν ένα διαφορετικό πρωτάθλημα που σίγουρα μπορεί να έκρυβε εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι όλο το χρόνο παλεύαμε για αυτό το πλεονέκτημα. Παλεύαμε για το πλεονέκτημα έδρας που αποκτήσαμε με τον Πορφύρα και καταφέραμε στο τελευταίο παιχνίδι να τους κερδίσουμε και να περάσουμε στον τελικό και με το τελευταίο παιχνίδι της προάλλης που πάλι παίζαμε στην έδρα μας με το πλεονέκτημα έδρας και νομίζω ότι η χρονιά κλείνει ιδανικά. Και μιας και ο λόγος βέβαια για αυτή την εντυπωσιακή ομολογουμένως έδρα, για αυτό το απόρθητο κάστρο της αναγέννησης, θέλω να μου κάνετε μία αναφορά σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι στις εθνικές κατηγορίες του μπάσκετ, με εξαίρεση την Basket League, δεν βλέπουμε τέτοια δυναμική παρουσία και μιλάω βέβαια και για τις υψηλότερες κατηγορίες. Ένας κόσμος που πραγματικά έδωσε την απαιτούμενη όθηση στην ομάδα. Η αλήθεια είναι πραγματικά ό,τι και να πω εγώ για τον κόσμο είναι πολύ λίγο. Ο κόσμος της αναγέννησης, ο κόσμος της ομάδας, ο κόσμος που ήταν στο γήπεδο κάθε Κυριακή πραγματικά ήταν συγκλονιστικός. Είμαστε
θεωρώ, τουλάχιστον στο δικό μας όμιλο, είμαστε η μοναδική ομάδα με τέτοια έδρα. Νομίζω όποια ομάδα ήρθε και έπαιξε μέσα στο Αργαλοχώρι, μόνο τα καλύτερα είχε να πει για τον κόσμο μας, για την παρουσία μας, για όλο το κομμάτι που στείναμε μέσα στο γήπεδο και εκτός. Νομίζω δημιουργήθηκε και ο σύνδεσμος φιλάθλων Αργαλοχωρίου, ο ΣΦΑ, και έδωσε μια διαφορετική νότα, μια διαφορετική πνοή, παλμό στο κομμάτι της κερκίδας. Νομίζω ότι ξεκάθαρα ήταν ο έκτης παίκτης της ομάδας. Δεν είναι τυχαίο που δεν χάσαμε ένα παιχνίδι στην έδρα μας. Και τους αξίζουν τα εύσημα, coach, γιατί τους είδαμε και πριν από το κρίσιμο παιχνίδι με τον Πορφύρα, έτσι, και μετά από αυτή την ήττα εκτός έδρας, τους είδαμε να έρχονται στην προπόνηση, να ενισχύουν την προσπάθειά σας, και πραγματικά είναι αυτό το σπουδαίο αθλητικό πνεύμα που εμπνέουν και οι φιλαθλοί της ομάδας του Αργαλοχωρίου. Εννοείται ότι τους αξίζουν τα εύσημα. Νομίζω ότι και όλοι εμείς στην ομάδα, ιδιαίτερα οι παίκτες, είχαν ένα κίνητρο παραπάνω για τον κόσμο αυτό και την παρουσία τους, να δώσουν χαρά σε όλο αυτόν τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος της ομάδας μας στήριξε, αυτό που είπατε, και στις χαρές και στις λύπες. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι μια χρονιά δεν είναι ρόδινη, δεν γίνεται να έχουμε μόνο χαρές. Και πραγματικά ήταν εκεί και στις ήττες, ιδιαίτερα μετά από ένα παιχνίδι, βασικά το πιο κρίσιμο παιχνίδι που χάσαμε στα play-off με τον Πορφύρη εκτός έδρας, και χάσαμε κιόλας σχετικά εύκολα με μεγάλη διαφορά. Μας έκανε μια ευχάριστη έκπληξη κατά τη διάρκεια της προπόνησης, παραμονή του παιχνιδιού, και δεν το περίμενε κανείς βέβαια. Ήρθαν όλοι μαζί, ήταν, μας ενδυνάμωσαν, μας εψύχωσαν, μας μιλήσαν στο τέλος, και πραγματικά ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή, η οποία νομίζω έχει μείνει χαραμένη σε όλα τα παιδιά, σε όλη την ομάδα, και νομίζω μας έδωσε και ένα έξτρα κίνητρα, ένα έξτρα μπουστάρισμα για το παιχνίδι της Κυριακής. Πραγματικά μπήκαμε μέσα, κερδίσαμε το πολύ αξιόλογο αντίπαλο, τον Πορφύρα, και νομίζω περάσαμε στον τελικό και δίκαια είμαστε πρωταθλητές. Ήταν πραγματικά το παιχνίδι κλειδί, θα λέγαμε αυτό, για να περάσετε μετά στον τελικό με την Ηλιούπολη, που είχατε και το αβαντάζ του 2-0 και το πλεονέκτημα έδρας, οπότε τα πράγματα ήταν ενδεχομένως ευνοϊκότερα. Ποιο ήταν, κύριε Παπαδάκη, το στοιχείο αυτό που θεωρείτε ότι ήταν το βασικό πλεονέκτημα της αναγέννησης την φετινή χρονιά, και ενδεχομένως αν θεωρείτε ότι υπήρξε και κάποια αδυναμία στην ομάδα? Νομίζω ότι δεν ήταν ένα στοιχείο. Νομίζω είναι ένα συνδυασμός πολλών παραγόντων, πολλών στοιχείων, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με το διοικητικό κομμάτι, το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, γιατί άμα δεν υπάρχει η διοίκηση από πίσω να στηρίζει αυτή την προσπάθεια, δεν θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο πρόεδρος της ομάδας, ο κ. Μαραγκάης, και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά και τους αξίζουν πραγματικά τα εύσημα. Δουλεύουν πρωτοποριακά, ο Σύλλογος εμπνέει υγεία, και νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Σίγουρα είναι το αγωνιστικό κομμάτι, με το ρόστερ που είχαμε και το προπονητικό κομμάτι. Νομίζω οι αθλητές μας είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Είναι παιδιά πραγματικά με ιδιαίτερο χαρακτήρα, γιατί κοιτάμε στην ομάδα μας οι παίκτες που την απαρτίζουν να είναι και καλοί χαρακτήρες, να έχουμε ένα οικογενειακό κλίμα, όπως έχουμε τα τελευταία 2 χρόνια, πραγματικά ένα κλίμα απίστευτο, και όποιος έρχεται στην ομάδα, η υπόλοιπη ομάδα τους τον αγκαλιάζει πραγματικά και γίνεται κατευθείαν μέλος της. Σίγουρα είναι το σημαντικότερο το αγωνιστικό κομμάτι, τα παιδιά μας, οι αθλητές μας, οι οποίοι είναι πραγματικά, το ξαναλέω, εκτός από καλοί παίκτες, είναι και τρομερά παιδιά, και πραγματικά είναι πολύ τιμητικό που είμαι προπονητής τους και τους το έχω πει κιόλας κατηδίαν. Είναι ο κόσμος μας, που είπαμε και τον αναφέραμε, γιατί χωρίς αυτόν πραγματικά νομίζω ότι μπορεί να ήταν και διαφορετικά λίγο τα πράγματα. Είναι σίγουρα το χορηγικό κομμάτι, ο κόσμος μας στηρίζει, γιατί για να γίνει μια τέτοια προσπάθεια πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που βοηθάνε την ομάδα και σε δύσκολους καιρούς, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι οι τοπικοί φορείς που και αυτοί έχουν βοηθήσει την ομάδα. Σίγουρα έχει στηρίγματα πολλά η ομάδα, και
Φαίνεται και εσείς βέβαια όλο αυτό που πλαισιώνεται η ομάδα, όλα αυτά τα στηρίγματα, νομίζω ότι τα έχετε αξιοποιήσει σε, έπακρο βαθμό. Back to back λοιπόν άνοδος για την αναγέννηση από την ΚΑΣΚ στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Φέτος είχατε στην τρίτη εθνική και τον Εργοτέλειο ως αντίπαλο, ο Εργοτέλειος ο οποίος δεν τα κατάφερε. Του χρόνου θα βρείτε μπροστά σας στη δεύτερη εθνική και τον Όφη. Το κριτικό μπάσκετ, το οποίο η αλήθεια είναι ότι κάνει μια προσπάθεια, έχει όμως ανάγκη την παρουσία περισσότερων ομάδων στις υψηλότερες εθνικές κατηγορίες. Πραγματικά έχει ανάγκη το κριτικό μπάσκετ. Ευχής έργων είναι οι κριτικές ομάδες να προχωράνε, να μένουν στις κατηγορίες, να είναι όσο πιο ψηλότερα μπορούν και να είναι όσο περισσότερες μπορούν για να ανεβαίνει το επίπεδο, να υπάρχουν επιλογές και για τους αθλητές στην Κρήτη. Νομίζω μόνο καλό θα κάνει τέτοιες προσπάθειες όπως της αναγέννησης. Σίγουρα είναι δυσάριστο γεγονός ότι η ομάδα, μια ιστορική ομάδα όπως είναι ο Εργοτέλης, δεν τα κατάφερε φέτος και δυστυχώς θα πάει στα τοπικά πρωταθλήματα. Μακάρι να μπορούσε να τα καταφέρει. Βέβαια, επειδή μιλάμε για τα παιδιά, μιλάμε με τον coach, γενικά έχουμε πολύ καλές σχέσεις με όλους τους. Φέτος περάσαμε από αρκετά προβλήματα, οπότε τους εύχομαι ό,τι καλύτερο και να βγουν πιο δυνατοί. Mm-hmm. Του χρόνου, όπως είπατε, θα συναντήσουμε τον ιστορικό Όφη. Πραγματικά σπουδαίο. Νομίζω δύο ομάδες από τον ίδιο τόπο να βρίσκονται στην ίδια εθνική κατηγορία. Μόνο καλό μπορεί να κάνει. Νομίζω θα έχουμε και άψογη συνεργασία. Μόνο καλό μπορεί να κάνει και για το κριτικό μπάσκετ και γενικότερα για το μπάσκετ να γίνονται τέτοιες προσπάθειες όπως αυτές της αναγέννησης. Γιατί νομίζω χρειάζονται τέτοιες ομάδες στον αθλητισμό. Χρειάζονται τέτοιες ομάδες στο ελληνικό μπάσκετ. Έτσι είναι και βέβαια να πούμε και ότι και ο ΑΟΚ Χανιά από τη δεύτερη εθνική δεν τα κατάφερε, γυρίζει στην τρίτη εθνική κατηγορία, οπότε έχουμε σχετικές ανακατατάξεις. Σχεδιασμός για τη νέα χρονιά coach έχει γίνει, έχει ξεκινήσει ή έχετε μείνει ακόμη στον πανηγυρισμό και δικαίως βέβαια της ανόδου. Έχετε σκέψεις για το πώς θα πορευτεί η ομάδα, θα παραμείνει ο κορμός, θα υπάρξουν ενισχύσεις, γιατί σίγουρα αυτή η ομάδα μπορεί να ανταποκριθεί και σε υψηλότερο επίπεδο, ενδεχομένως με κάποιες προσθήκες. Ναι, εύχομαι για τα καλύτερα για την ομάδα των Χανίων. Πραγματικά εύχομαι του χρόνου να είναι πιο ανταγωνιστική και να καταφέρει να μείνει στην εθνική κατηγορία. Όπως σας είπα, θέλω όλες οι ομάδες να, οι κριτικές ομάδες να βρίσκονται σε εθνικές κατηγορίες, οπότε τους εύχομαι ό,τι καλύτερο. Όσον αφορά τη νέα χρονιά, αυτή τη στιγμή θα κοιτάμε λίγο να ξεκουραστούμε, να σας πούμε την αλήθεια. Σίγουρα έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Αυτό που ξέρω σίγουρα και αυτό που προχωράμε, αυτό που έχουμε γνώμονα για να προχωρήσουμε όπως κάνουμε κάθε χρόνο, είναι να πατάμε γερά στα πόδια μας, να έχουμε συνέπεια. Όπως έχει πει και ο πρόεδρος, δεν θέλουμε να κάνουμε μια προσπάθεια η οποία να είναι σαν να το έχουμε παρομοιάσει σε φωτοβολίδα, δηλαδή να κάνουμε λίγο θόρυβο και μετά από λίγα χρόνια να εξαφανιστούμε. Mm. Θέλουμε βήμα-βήμα να κάνουμε σταθερά βήματα και να καθιερωθεί η ομάδα σε εθνικές κατηγορίες. Ένα κλειδί πάνω σε αυτό το κομμάτι, όπως ήταν και φέτος, είναι ο βασικός κορμός που εμείς στηρίζουμε τους αθλητές μας, στηρίζουμε τα παιδιά που μας αναδεικνύουν, τα παιδιά που μας ανέβασαν από το τοπικό πρωτάθλημα, ήταν οι πρωταγωνιστές στη Καμεθνική. Το ίδιο θα κάνουμε και φέτος και τη νέα χρονιά βασικά στη Β' Εθνική. Σίγουρα θα δούμε τι προσθήκες θα μπορέσουμε να κάνουμε. Εγώ πραγματικά θέλω η ομάδα, όλα τα παιδιά να παραμείνουν στην ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Είναι το επίπεδο τους πάρα πολύ υψηλό και μπορούν να ανταποκριθούν άριστα και στη Β' Εθνική. Και θεωρώ ότι η ομάδα θα είναι άκρως ανταγωνιστική και θα παλεύει για το καλύτερο και όσο ψηλότερα γίνεται. Βήμα-βήμα βέβαια, mm-hmm. έχουμε χρόνο να τα, σωστά. να τα σχεδιάσουμε, να τα μελετήσουμε. Τώρα περιμένουμε να ανυπομονησία να ξεκινήσει το γήπεδο, το κλειστό για να κατασκευεί. Έτσι, έτσι. Όλα χρειάζονται για να έτσι πλαισιωθεί η ομάδα με τις απαραίτητες συνθήκες. Coach, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην Κρήτη σήμερα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με την έναρξη της νέας σεζόν. Συγχαρητήρια και πάλι. Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα αυτό που μας δίνετε. Πραγματικά αξίζει να ασχολείστε και εσείς οι δημοσιογράφοι με τέτοιες προσπάθειες για να δεικνύουμε το άθλημα και τις προσπάθειες όπως είναι της αναγέννησης. Να ευχαριστήσω μιας και ανέφερα εσάς τους δημοσιογράφους και τους δημοσιογράφους της ομάδας, την Ειρήνη, την Αγά
και τον Μανώλη τον Σκεπασιανό, που πραγματικά κάνανε εξαιρετική δουλειά και δώσανε μια διαφορετική νότα και αυτή στην προσπάθεια της αναγέννησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, Μαρία,